Τα τελευταία χρόνια, κυρίες και κύριοι, το έχετε πάρει συνήθιο όλες οι κυβερνήσεις. Τα νομοθετήματά σας, τα αντιπεριβαλλοντικά όπως το σημερινό, να τα βαφτίζετε προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης και των ελέγχων. Και τι βλέπουμε να γίνεται όλα αυτά τα χρόνια? Βλέπουμε τους περιβαλλοντικούς ελέγχους να τους υπονομεύετε συνεχώς, αν δεν τους ακυρώνετε τελείως. Βλέπουμε σε μια κρίσιμη διεύθυνση του Υπουργείου Ενέργειας, τη διεύθυνση περιβαλλοντικής αδειοδότησης, το προσωπικό της να το μειώνεται συνεχώς, όσο για τον εξορθολογισμό των επιτρεπόμενων χρήσεων γης, τον οποίο διακηρύσσεται και με αυτό το νομοσχέδιο, δεν γελιόμαστε. Όταν εσείς, οι αστικές κυβερνήσεις, μιλάτε για εξορθολογισμούς της χρήσης γης, δεν εννοείται τίποτε άλλο παρά την κατάργηση ουσιαστικά κάθε προστασίας των προστατευόμενων υποτίθεται περιοχών. Το σημερινό νομοσχέδιο αποτελεί τη φυσική συνέχεια του προηγούμενού σας νόμου του 4685 από το Μάη του 20, με τον οποίο κατεδαφίσατε συστηματικά όλα τα νομοθετικά ερείπια και τα χαλάσματα για την προστασία του περιβάλλοντος που άφησε στο πέρασμά της η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Και έρχεστε τώρα πάλι εσείς, σαν το δολοφόνο που γυρνά στον τόπο του εγκλήματος, να ξεθεμελιώσετε οριστικά, κυριολεκτικά, ότι κατά τη γνώμη σας απέμεινε και παρενοχλεί ακόμα έστω και ελάχιστα την ασίδωτη δράση του κεφαλαίου στο περιβάλλον. Και λέμε ασίδωτη γιατί το κεφάλαιο και οι επιχειρηματικοί όμιλοι δεν γνωρίζουν από όρια όταν είναι να κερδίσουν. Πώς μετά να μην στάζει μέλη για το νομοσχέδιό σας το στόμα του ΣΕΒ προχθές στην ακρόαση των φορέων, χωρίς βέβαια να παραλείψει να ζητήσει κι άλλα, ακόμα περισσότερα. Η άναρχη όμως καπιταλιστική εκμετάλλευση και το πλιάτσικο μέχρι εξάντλησης όλων των περιβαλλοντικών πόρων μπορεί να φουσκώνει τα κέρδη τους, καταστρέφει όμως ταυτόχρονα την ποιότητα της ζωής της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων. Τώρα, παρά το ότι πρόκειται στην ουσία για ένα πολυνομοσχέδιο, στη γνωστή λογική του κλείνει η Βουλή, πάμε να ψηφίσουμε ό,τι προλαβαίνουμε, ωστόσο η καρδιά του νομοσχεδίου αυτού παραμένουν οι διατάξεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σύμφωνα και με το ίδιο το νομοσχέδιο, αυτό εντάσσεται στην πολιτική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη λεγόμενη πράσινη μετάβαση και την κλιματική ουδετερότητα. Μόνο που αυτές, ξέρετε, ούτε ουδέτερες ούτε φιλικές είναι για τις τσέπες και τα δικαιώματα των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων. Οι πράσινες business του κεφαλαίου δεν είναι αυτές που οδηγούν στο πανάκριβο ρεύμα, στα πράσινα χαράτσια? Δεν οδηγούν σε νέες επιβαρύνσεις των λαϊκών οικογενειών από την υποχρεωτική αλλαγή εξοπλισμού σε τομείς της καθημερινής τους ζωής? Και σε ποια άραγε κλιματική ουδετερότητα μας πηγαίνει αυτή η πράσινη μετάβαση, όταν για την παραγωγή ενέργειας αντικαθίσταται ο εγχώριος άφθονος λιγνίτης με ένα άλλο καύσιμο επίσης ορυκτό, το πανάκριβο εισαγόμενο φυσικό αέριο? Καλά, δεν ξέρετε όλοι εσείς οι υπότες της πράσινης συμφωνίας και ανάπτυξης ότι τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρούν επίσημα ότι κατά την αεριοποίησή του το υγροποιημένο φυσικό αέριο, το LNG, αυξάνει την έκκληση μεθανίου στην ατμόσφαιρα? Δεν ξέρετε ότι αυτή η έκκληση μεθανίου έχει πολύ μεγαλύτερη αρνητική επίδραση στο ζήτημα της υπερθέρμανσης του πλανήτη σε σχέση με το διοξίδιο του άνθρακα? Το ξέρετε φυσικά, αλλά το κρύβετε όλοι σας από το λαό, γιατί αυτό συμφέρει τους μεγαλοεισαγωγείς του LNG, καθώς και τους μεταφορείς του, Έλληνες κυρίως εφοπλιστές. 10 δισεκατομμύρια ευρώ δίνει η Κομισιόν για να γίνουν γρήγορα οι υποδομές του LNG. Πράσινες, χρυσοφόρες business. Η εφαρμογή όμως αυτής της πολιτικής είναι αυτή που οδηγεί σε συνεχείς θυσίες των κοινωνικών και λαϊκών αναγκών στο βωμό των πράσινων κερδών, καθώς και σε μια περαιτέρω υποβάθμιση της ζωής των λαϊκών οικογενειών. Και το τρένο τελικά αυτής της πολυδιαφημισμένης πράσινης μετάβασης οδηγεί κατευθείαν στην ενεργειακή φτώχεια, στην υποβάθμιση του περιβάλλοντος, άρα και της υγείας του λαού. Γιατί? Μα γιατί περιέχει ρυθμίσεις
οι οποίες εμπορευματοποιούν τα πάντα, τη γη, τα νερά, τα δάση, την ίδια την υγεία. Με λίγα λόγια, υπονομεύουν εκείνη την ισόρροπη σχέση που οφείλει να έχει κάθε ανθρώπινη παραγωγική δραστηριότητα με το περιβάλλον. Πέρα για πέρα λοιπόν υποκριτική η φλιαρία σας περί προστασίας του περιβάλλοντος, όταν την ίδια στιγμή και στο όνομα της καθαρής ενέργειας και της κλιματικής δήθεν ουδετερότητας καταστρέφονται δασικά οικοσυστήματα, προστατευόμενες περιοχές, γεωργικές παραγωγικές εκτάσεις και θαλάσσιες περιοχές, ή όταν στο όνομα των αναπλάσεων θυσιάζονται και οι τελευταίοι εναπομείναντες ελεύθεροι χώροι στις πόλεις της χώρας και στο λεκανοπέδιο. Και δεν είναι καθόλου μα καθόλου υπερβολή να πούμε ότι αυτή η πολιτική γίνεται το φυτίλι και των μεγάλων πυρκαγιών που κατακαίνε τούτες τις μέρες τη χώρα μας. Ας σταθούμε όμως για λίγο σε ορισμένα βασικά σημεία του νομοσχεδίου, γιατί πρόκειται για ένα πολυνομοσχέδιο κουρελού πραγματικά και δεν προλαβαίνουμε να τα πιάσουμε όλα σε μία τοποθέτηση. Στο κεφάλαιο της απλοποίησης των περιβαλλοντικών ελέγχων ανοίγεται διάπλατα το παράθυρο για να εξαιρούνται από τη διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, εκτός από τα επίγοντα, και άλλα έργα. Αυξάνεται δηλαδή και το πλήθος και το είδος των εξαιρέσιμων έργων. Και έτσι μπορεί να καταργούνται ολόκληρα στάδια ελέγχου και να παρακάμπτονται κρίσιμες περιβαλλοντικές προϋποθέσεις, πότε, αν εμποδίζεται η υλοποίηση μιας εκμετάλλευσης επένδυσης. Εάν αυτή η αδειοδότηση, όπως γράφεται εδώ, επιφέρει δυσμενείς συνέπειες στους σκοπούς του έργου και της δραστηριότητας, και προσέξτε, πληρούνται οι στόχοι της Οδηγίας 2011 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για μια οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία δίνει τεράστιες δυνατότητες περιβαλλοντικών παρεκκλήσεων. Στην ουσία, πρόκειται εδώ για ένα ακόμα ξεβράκωμα της αντιπεριβαλλοντικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιας ένωσης η οποία, ενώ καμώνεται την περιβαλλοντικά ευαίσθητη, στην πραγματικότητα με πράσινους φερετζέδες προωθεί τα πιο μαύρα αντιπεριβαλλοντικά της σχέδια. Και έρχεται μετά ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΜέΡΑ25 και κατηγορούν την κυβέρνηση ότι δεν εφαρμόζει, λέει, τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Τόσο σκληρή αντιπολίτευση και ένα μεγάλο βέβαια ξέπλυμα κανονικότατο της κατάμαυρης πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το θέμα όμως έχει και συνέχεια, καθώς το ίδιο άρθρο λέει ότι ο λαός μιας περιοχής ενημερώνεται για την απαλλαγή μιας επένδυσης από την περιβαλλοντική αδειοδότηση, ξέρετε, πότε? Μετά την έκδοση της υπουργικής απόφασης, δηλαδή κατόπιν εορτής. Το ακούτε αυτό, κάτοικοι του Εύρου και της Ροδόπης? Το ακούτε που ετοιμάζονται να σας φορτώσουν και ένα επικίνδυνο εργοστάσιο χρυσού? Αυτό βέβαια ήδη το ζουνε στο πετσί του στη Χαλκιδική με την απαράδεκτη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων της ελληνικός χρυσός και όλη τη διαδικασία πάτη της υποτιθέμενης περιβαλλοντικής αξιολόγησης, η οποία συνοδεύει μια επένδυση σκέτη λαιλασία του πλούτου της χώρας μας. Με λίγα λόγια, κάποια έργα στα οποία η συνήθις διαδικασία, όπως λέτε, μπορεί να επιφέρει συνέπειες στους σκοπούς του έργου, εξαιρούνται από τη δημόσια διαβούλευση και παίρνουν περιβαλλοντική αδειοδότηση fast track από το Υπουργείο, ανεξάρτητα από την κατηγορία του έργου, όπως παραδείγματος χάρη οι ΑΠΕ, οι οποίες θα εγκαθίστανται οπουδήποτε, πριν καν το πληροφορηθεί ο κόσμος και πριν προλάβει να οργανώσει την αντίστασή του. Αυτό κι αν είναι απλοποίηση των διαδικασιών. Κούνια που σας κούναγε βέβαια. Στο ίδιο κεφάλαιο ιδιωτικοποιούνται περαιτέρω και οι έλεγχοι των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, όταν τέλος πάντων αυτές γίνονται. Και ο ιδιώτης ελεγκτής γίνεται, που λέτε, και με τον νόμο πια υπάλληλος του φορέα τον οποίο καλείται να ελέγξει. Υπερβολή? Καθόλου. Τους αξιολογητές μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων θα τους πληρώνει πια όχι το κράτος, αλλά ο ενδιαφερόμενος. Και έτσι, ο Γιάννης θα κερνάει, ο Γιάννης και θα πίνει. Τα άρθρα 11 και 12 για τις χρήσεις γης των προστατευόμενων περιοχών και των ζωνών προστασίας και διαχείρισης είναι κανονικές νομοθετικές περιβαλλοντικές βόμβες, καθώς μέσα στις προστατευόμενες περιοχές θα επιτρέπονται πλέον ακόμα περισσότερες χρήσεις γης, εντελώς ασύμβατες φυσικά με κάθε έννοια προστατευόμενης περιοχής. Παραδείγματος χάρη πλατείες, δρόμοι,
εγκαταστάσεις αποθήκευσης και μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών, ελεύθερη βόσκηση, α, και αναδρομική νομιμοποίηση βέβαια και κάθε υφιστάμενης μέχρι σήμερα παράνομης χρήσης γης. Ακούστε τι επιτρέπεται στις ζώνες προστασίας της φύσης, που είναι η δεύτερη σε αυστηρότητα, παρακαλώ, ζώνη προστασίας, αλλά και στις επόμενες δύο ζώνες. Τουριστικά καταλύματα και υποδομές, κατασκηνώσεις, εγκαταστάσεις ΑΠΕ, αλλά και εξορρυκτικές δραστηριότητες, ακόμα και υδρογόν ανθράκων. Στην τρίτη ζώνη, εγκαταστάσεις εστίασης και άνω των 200 τετραγωνικών μέτρων που ήταν ως τώρα το όριο, αναψυκτήρια και άνω των 100 τετραγωνικών μέτρων που ήταν σήμερα το όριο, όσο για την τέταρτη σειρά, στη σειρά ζώνη προστασίας, δηλαδή τις ζώνες βιώσιμης διαχείρισης φυσικών πόρων, εκεί πια η μπάλα χάνεται και θα επιτρέπονται όλες σχεδόν οι χρήσεις γης. Εμπορικά κέντρα, εμπορικές εκθέσεις, αεροδρόμια, χώροι επεξεργασίας στερεών αποβλήτων, αλλά και στερεών τοξικών αποβλήτων, εγκαταστάσεις αποσυρώμενων οχημάτων, υπόδρομος και βέβαια καζίνο. Αυτό θα πει περιβαλλοντική προστασία. Φανταστείτε δηλαδή και να μην ήταν προστατευόμενες αυτές οι περιοχές. Στο άρθρο 12 όμως η περιβαλλοντική σας υποκρισία απογειώνεται. Καθώς αυτό αναφέρεται ότι στις ζώνες της προστασίας της φύσης προστατεύεται το φυσικό περιβάλλον από δραστηριότητες ή επεμβάσεις που μπορούν, λέει, να μεταβάλουν ουσιωδώς προς το χειρότερο τη φυσική κατάσταση, σύνθεση ή εξέλιξή του. Συγγνώμη, αλλά οι εξορρυκτικές δραστηριότητες που προβλέπετε τι ακριβώς κάνουν? Δεν το μεταβάλλουν ουσιωδώς το περιβάλλον? Και θα άκουσε, φαντάζομαι, και ο ΣΥΡΙΖΑ προχθές την ακρόαση φορέων, τον εκπρόσωπο του Συνδέσμου των Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων, να επικαλείται και αυτός, όπως κάνει συνεχώς και ο ΣΥΡΙΖΑ, να επικαλείται και ο εκπρόσωπος του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων ποιες? Τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κύριε Φάμελε, για το επιχειρηματικό δικαίωμα στις εξορρυκτικές δραστηριότητες, που στις προστατευόμενες, παρακαλώ, περιοχές. Πάμε τώρα στις διατάξεις για τα υπεράκτια αιωλικά πάρκα στα άρθρα 70-85. Το κριτήριο και αυτών των διατάξεων δεν είναι άλλη από την κερδοφορία βεβαίως των ομίλων στις ΑΠΕ, με μια τεχνογνωσία βέβαια που έρχεται κατευθείαν από τις πολυεθνικές της Βόρειας Ευρώπης, και το νομοσχέδιο δημιουργεί μια ανώνυμη εταιρεία που θα ρυθμίζει όλο το πλαίσιο των θαλάσσιων πάρκων και θα διαχειρίζεται αυτή τα κρατικά δικαιώματα ως φορέας. Παραχωρούνται δωρεάν και κατά παρέκκληση, αν χρειαστεί, όπως λέτε, των κειμένων διατάξεων, παραχωρείται η χρήση ακινήτων που ανήκουν στο δημόσιο για έρευνα και εκμετάλλευση αυτών των υπεράκτιων αιωλικών πάρκων. Και κάπως έτσι, αυτά τα υπεράκτια αιωλικά πάρκα προορίζονται να γίνουν το νέο Ελντοράντο των πράσινων αρπακτικών ενεργειακών ομίλων, που μετά τα βουνά της χώρας εξορμούν τώρα να κατακτήσουν και τα παραλία της. Οι επιπτώσεις όμως στο θαλάσσιο οικοσύστημα από την κατασκευή και λειτουργία αυτών των πάρκων θα επιβαρύνουν οπωσδήποτε την αλιεία, τη θαλάσσια πανίδα και θα είναι βεβαίως βαρύτατες. Εδώ, στο ίδιο άρθρο, στο κεφάλαιο μάλλον στο ίδιο, θα βρούμε και μια διάταξη για τη λειτουργική, ακούστε τώρα, για τη λειτουργική ενίσχυση των επενδυτών. Τι θέλει να πει ο ποιητής? Λέει, σημαίνει όλο αυτό ότι αυτοί οι ενεργειακοί κολοσσοί διασφαλίζουν απόλυτα τα κέρδη τους με την εγγυημένη τιμή που τους δίνεται στην τιμή πώλησης της ενέργειας που τους εξασφαλίζεται και ανεξάρτητα μάλιστα από την τιμή του χρηματιστηρίου ρήπων. Το ακούτε, αγρότες? Αυτό που σε εσάς το αρνούνται όλες οι κυβερνήσεις, τις κατώτερες δηλαδή εγγυημένες τιμές στα προϊόντα σας, το δίνουν απλόχερα και με κρατικό χρήμα στις ενεργειακές πολυεθνικές για να έχουν αυτές κέρδη εγγυημένα. Στο κεφάλαιο 5 για την προστασία των δασών, προστασία των δασών η οποία ακούγεται σαν πικρό ανέκδοτο τούτες τις μέρες μέσα στο παρανάλωμα της φωτιάς που κατακαίει τη χώρα. Δημιουργείται μια επιτροπή δασολογίου, λέτε, έναν ακόμα γραφειοκρατικό μηχανισμό ο οποίος μάλλον πρόκειται να διαιωνίσει τα προβλήματα που προέκυψαν κατά τη διαδικασία των δασικών χαρτών, ή μήπως, λέμε, μήπως πρόκειται να προσθέσει και νέα επιπλέον οικονομικά βάρη για την παραπομπή κάθε αιτήματος σε αυτήν την επιτροπή. Θα ξεκαθαρίσετε, οφείλετε να ξεκαθαρίσετε, ότι η επιτροπή αυτή θα εξετάζει δωρεάν τα αιτήματα.
Δωρεάν βέβαια πρέπει να είναι και οι αντιρρήσεις και όχι να τις πληρώνουν όπως μέχρι τώρα οι ενδιαφερόμενοι. Σε κάθε περίπτωση βάζεται ακόμα ένα φορτίο στο ήδη αποδεκατισμένο προσωπικό των απαξιωμένων και χωρίς επιστημονικό προσωπικό δασικών υπηρεσιών, οι οποίες για να εξετάσουν όλες τις μέχρι σήμερα αντιρρήσεις θέλουν τουλάχιστον 10 χρόνια. Και αφαιρέστε αυτό το απαράδεκτο άρθρο 33 για την υποχρέωση, λέτε, προσκόμισης εγγυητικής επιστολής από ποιους, από τους δασικούς συνεταιρισμούς εργασίας. Να σας προσκομίσουν εγγυητική επιστολή. Είναι προκλητικό, είναι προσβλητικό για τους ανθρώπους αυτούς που προστατεύουν τα δάση, γιατί ζουν από αυτά τα δάση. Και δεν λέμε, μπορεί ο ημερήσιος χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς να φανεί χρήσιμος υπό προϋποθέσεις. Αλλά το πυροσβεστικό σώμα έχει, ξέρετε, πολύ μεγάλη ανάγκη από μόνιμο προσωπικό. Οι πυροσβέστες είναι και στις φωτιές και στις πλημμύρες και στους σεισμούς, σε όλες τις φυσικές καταστροφές. Και αυτά είναι όλο το χρόνο, δεν είναι μονάχα το καλοκαίρι. Γι' αυτό λοιπόν σας καλούμε να δεχτείτε την τροπολογία του ΚΚΕ και να μονιμοποιήσετε τους πυροσβέστες, όλους τους πυροσβέστες, πενταετούς και εφταετούς υποχρέωσης, καθώς και όλους τους εποχικούς, γιατί όλοι τους είναι απαραίτητοι στο κρίσιμο τους έργο και κανείς τους δεν περισσεύει για να απολύεται. Θα κλείσω, κύριε Πρόεδρε, θα χρειαστώ ένα λεπτό. Θα κλείσω με το τρίτο μέρος του νομοσχεδίου που φέρει τον τίτλο «Εξυγχρονισμός μουφτιών Θράκης». Ένα θέμα το οποίο παραμένει σε εκκρεμότητα και το οποίο αξιοποιείται στις αστικές αντιπαραθέσεις και υποδαβλίζει συνεχώς εντάσεις. Το ΚΚΕ έχει ως βασικό άξονα της δράσης του τη σφυριλάτηση πρώτα απ' όλα της ταξικής ενότητας της εργατικής τάξης, τη συμμαχία της με τα λαϊκά στρώματα, την υπεράσπιση των συμφερόντων όλων αυτών και των δικαιωμάτων της νεολαίας. Αυτό σημαίνει ότι και στη Θράκη, για το ΚΚΕ, ο άξονας της δράσης του είναι τα οξυμένα κοινά προβλήματα και της μειονότητας και της πλειονότητας, συνολικά δηλαδή του λαού της περιοχής, που βλέπει τη φτώχεια και την καπιταλιστική βαρβαρότητα να εξαπλώνονται. Ταυτόχρονα όμως, το ΚΚΕ παλεύει ώστε να μπορούν οι εργαζόμενοι της μειονότητας να αναπτύξουν και αυτοί ισότιμα την ιδιαίτερη πολιτιστική τους ταυτότητα, ανεμπόδιστα και χωρίς καθόλου αποκλεισμούς. Για ποιο λόγο? Μα για να αποτελέσει αυτή η ιδιαίτερη ταυτότητα έναν γερό σύνδεσμο, μια πραγματική γέφυρα για τη φιλία και την ενότητα των ανθρώπων και των λαών, και όχι ένα επικίνδυνο για τους λαούς πεδίο αστικών αντιπαραθέσεων, όπως είναι τώρα σε μεγάλο βαθμό. Επίσης, το ΚΚΕ, όπως όλοι γνωρίζουν, από την πρώτη μέρα ακόμα της ίδρυσής του, υπερασπίζεται σταθερά μια βασική θέση αρχής. Το διαχωρισμό της Εκκλησίας από το κράτος. Γενικότερα της θρησκείας από το κράτος. Από αυτή τη σκοπιά θεωρούμε ως αναχρονιστική και σκοταδιστική την εφαρμογή του Ισλαμικού νόμου, της Σαρίας, στο κληρονομικό και οικογενειακό δίκαιο της μειονότητας της Θράκης. Μια Σαρίας η οποία αντικειμενικά δίνει δικαιοδοτικές αρμοδιότητες και πολιτικές εξουσίες στους μουφτίδες, κάτι βέβαια που γίνεται και με την ιδιότητα που τους αποδίδει η ρύθμιση του νομοσχεδίου αυτή του δημοσίου υπαλλήλου. Προσοχή όμως, το ΚΚΕ λέει ναι στην κατάργηση όλων των πολιτικών εξουσιών του μουφτή, πέραν των θρησκευτικών, αλλά αυτό για να γίνει χρειάζεται μια πλατιά καμπάνια διαφώτισης της μειονότητας. Συνυπολογίζοντας λοιπόν όλα τα παραπάνω, τοποθετούμαστε με το παρόν στο ζήτημα των μουφτιών της Θράκης. Εν κατακλείδη, για το νομοσχέδιο αυτό δεν μπορεί να υπάρξει τίποτε άλλο από την απόσυρσή του, γι' αυτό και το καταψηφίζουμε επί της αρχής. Ευχαριστώ.